Κρίσιμος είναι ο επόμενος μήνας για τις κινήσεις που θα γίνουν από τις αρχές του τόπου και τις ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων προκειμένου να ανοίξει με ασφάλεια το ναυάγιο. Πλέον με τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, αρμόδια για τα θέματα ασφαλείας στην περιοχή μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2023 θα είναι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Αυτή τη στιγμή σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να ανοίξουμε ένα ναυάγιο. Ένα μη ασφαλές ναυαγείο. Θέλουμε να γίνει το άνοιγμα του ναυαγείου σαν ασφαλής προορισμός και για μας, τους Αγιθινούς, αλλά και για όλους τους τουρίστες μας. Γνωρίζετε ότι στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε την παρουσία του κ. Λέκα. Υπάρχει μια σύμβαση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με τον κ. Λέκα, ώστε να παρακολουθήσουμε την ακτή του ναυαγείου και όλες τις ακτές του Ιωνίου που υπάρχουν τέτοια κατολισθητικά φαινόμενα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και έχουμε τη διαβεβαίωση από τον κ. Λέκα ότι στο επόμενο δίμηνο θα εξετάσει πάλι την όλη διαδικασία του ναυαγείου και θα μπορέσει να προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε το ναυάγιο με ασφάλεια. Την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου, η Αντιπεριφερειάρχη Ζακίνθου Κατερίνα Μοθωνέου είχε συναντήσει στην Αθήνα με τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, κύριο Αλεξανδράκη, προκειμένου να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες και τα προαπαιτούμενα για το ασφαλές άνοιγμα του ναυαγείου το επόμενο διάστημα. Μίλησα πράγματι και συναντήθηκα με τον Υπουργό Τουρισμού, ο οποίος έχει και ο ίδιος μιλήσει με τον κύριο Λέκα και περιμένουμε να έρθει ο κύριος Λέκα στη Ζάκυνθο, να ξαναδεί το συγκεκριμένο χώρο και να μας δώσει τη δυνατότητα της ασφαλής πρόσβασης στο ναυάγιο. Όταν όμως λέμε ασφαλή πρόσβαση, εννοούμε την πράσινη ζώνη, την οποία την είχε και ο χάρτης του 2018, την έχει και σήμερα. Την 3η 28 Μαρτίου αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο για το Ναυάγιο. Μάλιστα, στη συζήτηση θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας.